Όπως έχετε ακούσει και στην Αγγελική, ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού είχε επιταχυνθεί το Μάρτιο, διαμορφώθηκε στο 3,2 από το 2,9 τον Φεβρουάριο, έναντι βέβαια 4,6 το Μάρτιο πέρσι. Αλλά έχει επιτάχυνση. Η επιτάχυνση, μας ενημερώνει η Ελστάτ, σημειώθηκε παρά τη νέα μεγάλη μείωση στην τιμή του φυσικού αερίου. Οπότε ο νου σας πάει αμέσως στα ενεργειακά τιμολόγια και λέτε, εμείς δεν το έχουμε δει αυτό, τη μείωση δηλαδή στη χοντρική, δεν την έχουμε δει ως καταναλωτές. Άρα μπορεί να μας λένε ότι υποχωρούν στη χοντρική αγορά, αλλά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Απρίλιο εμφανίστηκαν με καπέλο. Θα έπρεπε να υπάρχει και όχι μόνο αυτό. Θα πάω στον ενεργειακό επιθεωρητή σήμερα, που τον χρησιμοποιούμε συχνά πυκνά γιατί δίνει και χρηστικές συμβουλές, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Δώστε μας αυτή την εξήγηση αρχικώς. Αν ισχύει, και θα μας πείτε αν ισχύει, ότι η τιμή στη χοντρική έχει υποχωρήσει, γιατί είμαστε στο χρηματιστήριο, μην ξεχνιόμαστε, της ενέργειας, πώς γίνεται τα τιμολόγια ρεύματος του Απριλίου να έχουν καπέλο? Ναι. Λοιπόν, καταρχήν ισχύει αυτό που λέτε, η τιμή εκαθάρισης χοντρικής αγοράς του ρεύματος για το μήνα Μάρτιο έπεσε κατά 8% σε σχέση με το μήνα Φεβρουάριο. Η τιμή της λιανικής, ξέρετε, συσχετίζεται με την τιμή εκαθάρισης του προηγούμενου μήνα. Mm. Άρα λογικά, εφόσον υπήρχε πτώση της χοντρικής αγοράς κατά 8%, τι πιο φυσιολογικό θα ήταν να δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση στα τιμολόγια της λιανικής χρέωσης κιλοβατόρας 1η Απριλίου. Δυστυχώς δεν το είδαμε αυτό. Αντίθετα, είδαμε μία μεσοσταθμική αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος γύρω στο 3-4%, το οποίο αυτό δεν συνάδει, δεν έχει λογική να πέφτει η χοντρική και η λιανική να ανεβαίνει. Όμως υπάρχει εξήγηση, όσο και αν φαίνεται παράδοξο. Οι πάροχοι με τις ευλογίες και τις εγκρίσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αποφάσισαν, ελέω Θεού Βασιλεία, να προσαυξήσουν τις τιμές χρέωσης της κιλοβατόρας, παρόλο που εκείνοι αγοράζουν φθηνότερα τον Απρίλιο, για να κλείσουν την τρύπα που έχει δημιουργηθεί από τις απώλειες δικτύου μέσης και υψηλής τάσης. Και εννοώ, όταν εννοούμε απώλειες δικτύου, είναι δύο κατηγορίες. Είναι οι κανονικές απώλειες, οι οποίες πάντα υπήρχαν και έχει να κάνει με τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου ένα ποσοστό από το δίκτυο μετατρέπεται σε θερμότητα, φαινόμενο τζάουλ να το πούμε, το οποίο θα συζητήσουμε και αν θέλετε και αυτό πώς μπορεί να μειωθεί, διότι τα δίκτυά μας είναι πεπαλαιωμένα, δεν έχουν συντηρηθεί, άρα οι απώλειες είναι περισσότερες από τον μέσο όρο, οι φυσιολογικές εννοώ απώλειες, και έχουμε και τις μη κανονικές απώλειες που είναι η ρευματοκλοπή. 5% οι απώλειες τζάουλ, 5% η ρευματοκλοπή και ένα 3,5% περίπου μετρητές που δεν έχουν πάει οι υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ να κάνουν καταμετρήσεις, και αυτά τα χρήματα τα οποία υποτίθεται ότι χάνονται στη διαδρομή, δεν χάνονται στη διαδρομή, απλά τα έχουμε απολογιστικοποιήσει, ξέρουμε πόσα είναι 400 εκατομμύρια και κάτι, και αρχίζουν σιγά σιγά να τα περνάνε στον καταναλωτή. Δηλαδή εγώ, ο οποίος είμαι συνεπής και πληρώνω εμπρόθεσμα το λογαριασμό μου, έρχομαι εγώ να πληρώσω και τις αστοχίες του δικτύου, είτε από ρευματοκλοπή είτε από κακή συντήρηση, με ένα ποσοστό της τάξης του 13,5%. Αυτός είναι ο συντελεστής κανονικοποίησης, ο οποίος παλιά ήταν μικρός. Και τι εννοώ, το 2002, κύριε Σαχίνη, αν μου επιτρέπετε, το ποσοστό ρευματοκλοπών ήταν 0,2%. Το 2023 έφτασε περίπου στο 5%. 25 φορές πιο παραπάνω έχουμε ποσοστά ρευματοκλοπές σε σχέση με το 2000, μέσα σε 20 χρόνια, 22 χρόνια. Τι λέει αυτό, αυτό καταρχάς, τι εξήγηση του δίνεται? Η εξήγηση είναι ότι, θα το πω, δεν υπάρχουν έλεγχοι από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ να δουν πού υπάρχει η ρευματοκλοπή. Εγώ μπορώ να σας πω με μεγάλη βεβαιότητα, γνωρίζει ο ΔΕΔΙΕ ποιοι κάνουν
αυτή την έκνομη πράξη, τη ρευματοκλοπή. Κυρίως από τα δικά του στοιχεία φαίνεται ότι το κάνουν μεγάλες εταιρείες εμπορικές και βιομηχανικές. Μισό λεπτό. Άρα δεν είναι, να το πω έτσι, φτωχοδιάβολοι που δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα. Είναι μικρότερο, λέτε, κύριε, το ποσοστό. Κύριε Σακίνη, το 80% είναι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν γνωρίζει ο ΔΔΕ ποιοι είναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μπορούμε να το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Το θέμα είναι ότι αυτές οι απώλειες έρχονται να πληρωθούν από τους υπόλοιπους καταναλωτές μέσα από τους λογαριασμούς του ρεύματος, που υπάρχει ένα ειδικό πεδίο στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που λέει λοιπές χρεώσεις. Δεν φτάνει μόνο ότι αυξάνουν το ανταγωνιστικό σκέλος του ρεύματος που είναι η κιλοβατόρα, έχουμε και αύξηση και στα πάγια στα δίκτυα, να ξέρετε, που πληρώνουμε ΑΔΜΙΕ και ΔΔΕ, αλλά και στις λοιπές χρεώσεις που δεν αναλύει ποτέ και δεν λέει κανείς τι είναι οι λοιπές χρεώσεις. Είναι ρευματοκλόπες, έλλειψη καταγραφής μετρητών, ορφανών μετρητών, διάφορα θέματα. Τα βάζουμε όλα εκεί και έρχεσαι εσύ κάθε πρώτη του μήνα και πληρώνεις ένα ποσοστό της τάξης του 20-30%. Χωρίς λόγο. Μάλιστα. Εδώ θα έπρεπε μια ευνομούμενη πολιτεία, ένα συντεταγμένο κράτος που έχει τους μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης στη χώρα, αυτά τα πράγματα να τα έχει ήδη αντιμετωπίσει, όχι σήμερα, διότι αυτό σας λέω έρχεται από πιο παλιά. Απλά τώρα διωγγώθηκε, έχει πάρει και κοινωνική διάσταση το θέμα, αλλά και οικονομική διάσταση. Μισό λεπτό, κύριε Χριστοδουλίδη. Είπατε εισαγωγικά, το θυμάμαι πολύ καλά, ότι αφού έπεσε στο χρηματιστήριο η χονδρική 8%, μάλιστα, οι πάροχοι το αγοράζουν φθηνότερα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το πουλούν όμως σε εμάς τους καταναλωτές ακριβότερα, γιατί εκεί μέσα μπαίνει και η χασούρα όλων αυτών που... Αυτό, όπως το λέτε. Άρα εδώ είχε και τις ευλογίες του ΔΔΕ. Εννοείται. Μα δεν μπορούν να κάνουν, ξέρετε πολύ καλά, κύριε Σαχίνη, ότι οι πάροχοι δεν μπορούν αυθαιρέτως να διαμορφώνουν τη δική τους τιμολογιακή πολιτική. Αυτά γίνονται με τις ευλογίες και τις εγκρίσεις της ρυθμιστικής αρχής. Αλλιώς τότε τι νόημα έχει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, αν δεν μπορεί να ρυθμίζει τα θέματα της εσωτερικής αγοράς? Τότε να το κλείσουμε το μαγαζί. Μάλιστα. Άρα μου λέτε ότι πληρώνουμε, να το πω έτσι, πανουπρίκια όλοι μας. Ενώ θα έπρεπε κανονικά να απολαμβάνουμε αυτή τη μείωση που για άλλους λόγους υπάρχει στα χρηματιστήρια αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει. Έτσι εξηγείται, μισό λεπτό, έτσι εξηγείται και η αύξηση των τιμών τουλάχιστον σε 9 εταιρείες στο πράσινο τιμολόγιο. Σε όλα τα τιμολόγια, αλλά κυρίως στο πράσινο, στο μπλε, εντάξει, είναι κλειδωμένη η τιμή για 6 μήνες, 12 μήνες, οπότε αυτό δεν το επηρεάζει. Όμως στα πράσινα τιμολόγια και στα κίτρινα που είναι κειμενόμενες οι χρεώσεις, άρα η χρέωση της κιλοβατόρας αλλάζει από μήνα σε μήνα, τον μήνα Απρίλιο τσίμπησε προς τα πάνω γιατί με ένα συντελεστή, προκειμένου σιγά σιγά να κλείσουν αυτή την τρύπα των εκατομμυρίων ευρώ που έχει ανοίξει από τις τεχνικές απώλειες, τις κανονικές και τις μη κανονικές. Αν θέλετε μπορούμε να πούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της ρευματοκλοπής, όχι με ποινικά διοικητικά μέτρα, διότι καλά είναι τα ποινικά και διοικητικά μέτρα, όποιον πιάνει η τσιμπίδα να τιμωρείται με πρόστιμα και με φυλάκιση 2 ετών. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά και το ξέρετε, κύριε Σαχίνη, διότι η ρευματοκλοπή δεν εμφανίστηκε πρώτη φορά το 2024 και επίσης οι ποινές δεν ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 2024, έρχονται χρόνια πριν. Άρα προτείνω η άποψή μου, ποια είναι, την οποία την έχω πει και την έχω καταθέσει και δημόσια και εγγράφως, θα πρέπει να ξεκινήσει η αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών με έξυπνους μετρητές, διότι εάν υπήρχαν έξυπνοι μετρητές, περιορίζεται ή σχεδόν εξαλείφεται το φαινόμενο της ρευματοκλοπής. Εκτός αν μπούμε σε hacker και σπάσουν τους κωδικούς και τα λογισμικά και τους αλγόριθμους, αυτό είναι ένα, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ενώ με τον μηχανικό, τον συμβατικό μετρητή, ο οποιοσδήποτε τσαρλατάνος, επιτίδιος και μη, μπορεί να επέμβει με απλούς τρόπους. Δεν χρειάζεται να φωνάξεις κανέναν ηλεκτρολό. Βάζεις μαγνητάκια, ψεκάζεις τις επαφές των καλωδίων, δηλαδή και επιβραδύνεις το μετρητή και ή σε πιο προχωρημένη μορφή τον παρακάμπτης, που είναι ένας ηλεκτρολόγος, όχι απαραίτητα αδιούχος εγκαταστάτης, γιατί εγώ θεωρώ ότι οι αδιούχοι εγκαταστάτες δεν το κάνουν, δεν ρισκάρει κανένας επαγγελματίας ηλεκτρολόγος να κάνει μια τέτοια
παράνομη πράξη και να χάσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματός τους. Είναι τσαρλατάνοι που λέγονται ηλεκτρολόγοι αυτοδίδακτοι και πηγαίνουν στους διάφορους επιχειρηματίες και καταναλωτές και σου λέει: μπορώ να στο κάνω αυτό και να γλιτώνεις το χρόνο τόσα χρήματα. Από αυτά θέλω τόσα. Σας λέω, θέλετε να σας πω προσωπική μου εμπειρία. Σας τη λέω. Στο ισόγειο του κτηρίου που είναι το γραφείο μου, πριν από ένα χρόνο νοικιάστηκε για κομμωτήριο. Και μου λέει ο κομμωτής που έχουμε γίνει φίλοι ότι όταν μπήκε στο κατάστημα για να ξεκινήσει την ανακαίνιση και τα λοιπά, υπήρξε άνθρωπος που τον πλησίασε και του είπε: μπορώ να σου κάνω τη ρευματοκλοπή να πληρώνεις 90 ευρώ το μήνα αντί για 500 ευρώ για τα κομμωτήρια, έχουν μεγάλη κατανάλωση ρεύμα. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο μου είπε εμένα κάποιος φίλος μου. Σας λέω όμως ότι υπάρχει οργανωμένο έγκλημα, κύριε Σαχίνη, στο κομμάτι της ρευματοκλοπής. Είναι μέσα άνθρωποι που τους γνωρίζουν. Ας ψάξουν εισαγγελείς και μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, ότι δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που κλέβουν ρεύμα, είτε από τους στήλους της ΔΕΗ, από τους πυλώνες, από τα εναέρια καλώδια που ακόμα περιμένουμε να υπογειοποιηθούν, είτε από τους μετρητές που τους παρακάμπτουν ή τους πειράζουν. Δηλαδή ο δίσκος που περιστρέφεται πιο αργά, άρα λοιπόν δείχνεις πλασματική κατανάλωση λιγότερη από αυτή που καταναλώνεις. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι υπάρχουν τύποι, ομάδες διάφοροι οι οποίοι κάνουν κατ' επάγγελμα αυτή τη δουλειά. Αυτό πρέπει να χτυπήσουμε. Κυκλώματα δηλαδή που μπορεί και με ένα πενταρικάκι να σου γυρίσουν το ρολόι πίσω. Ακριβώς. Ακούστε τώρα, ακούστε. Στους έξυπνους μετρητές όμως μας έχετε πει, γιατί το πανέξυπνο ελληνικό κράτος διαχρονικά κουμπώνει κι άλλα, όποιος δεν θα το έχει ενεργειακά να βαθμίσει το σπίτι του, δηλαδή να πληρώσει, θα έχει θέμα. Όχι, δεν έχει θέμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο έξυπνος μετρητής είναι ένα εργαλείο, θα έλεγα, καταμέτρησης της ηλεκτρικής σου ενέργειας, είτε είναι αναβαθμισμένο ενεργειακά το σπίτι σου, είτε δεν είναι. Μάλιστα. Αυτό απαντήστε. Από το πρόγραμμα. Ποιος τον πληρώνει? Ποιος τον πληρώνει τον έξυπνο μετρητή? Είναι μέσα από το πρωί, είναι τίποτα, δεν πληρώνει ο καταναλωτής. Είναι χρήματα τα οποία έχει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει εξυγχρονισμό των δικτύων. Μην παίρνετε όρκο, θα το δούμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Στην Ελλάδα είστε. Δεν παίρνω όρκο, αλλά απλά αυτά ακούω που λένε, έτσι. Πάμε στο άλλο τώρα που είναι κρίσιμο, γιατί κουμπώνει και σε κάτι ακόμη. Είπατε ότι το ένα θέμα είναι οι ρευματοκλοπές. Το άλλο είναι η απώλεια. Το φαινόμενο τζάουλ. Μάλιστα. Και είπατε ότι έχουμε ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο. Ναι. Άρα εδώ μου κουμπώνεται, κύριε Χριστοδουλίδη, ότι αυτό το πεπαλαιωμένο δίκτυο χαμηλής τάσης δεν μπορεί να δεχτεί απάνω του ούτε την παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνεταιρισμών μικρών ομάδων. Άρα όλα λειτουργούν για το βιομηχανοποιημένο ΑΠΕ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ναι, καλά καταλαβαίνετε, γιατί σας το έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Εδώ πέρα παραμυθιαζόμαστε ή παραμυθιάζουν τον κόσμο ότι ξέρετε κάτι, θα βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες, που αυτό το πρόγραμμα έχει αποτύχει, να ξέρετε. Δηλαδή, ενώ ξεκίνησε με τις καλύτερες, θα έλεγα, προοπτικές, να μπορέσουμε να βάλουμε στα δώματά μας ή όπου τέλος πάντων έχουμε διαθέσιμους χώρους φωτοβολταϊκά, σκεφτείτε ότι σε αυτό το πρόγραμμα ούτε 1000 αιτήσεις δεν έχουν προχωρήσει. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, διότι υπάρχουν τα προσχώματα ότι είναι κορεσμένο το δίκτυο, είναι ήδη κλειδωμένο και περιμένουμε αποδέσμευση του ηλεκτρικού χώρου προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι να συνδεθούν μέσω net metering. Τώρα πάνε να το καταργήσουν το net metering, νέα πατέντα, νέα ιστορία είναι αυτή, να μπορείς δηλαδή να σου επιτρέπει να κάνεις φωτοβολταϊκή εγκατάσταση με αυτοπαραγωγή, ιδιοκατανάλωση και αποθήκευση της περίσσιας ενέργειας σε μπαταρίες. Λοιπόν, αυτό τώρα ξέρετε ότι τεχνικά είναι δύσκολο να γίνει σε κατοικίες, σε διαμερίσματα. Αυτό το καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν, αυτό το οποίο ήταν σωστό ήταν ο ενεργειακός συμψηφισμός, το net metering. Αυτό πάει να το καταργήσουν, πιέζουν οι φίλοι μας, η κυρία Φόντερ Λάιεν. Έχει κουνήσει το δάχτυλο και λέει, ξέρετε, αυτό το net metering είναι ένα απαρχαιωμένο και άδικο σύστημα και πρέπει να μπει το net billing. Όχι να κάνουμε ενεργειακό συμψηφισμό, δεν τους συμφέρει αυτό, διότι τα δίκτυα τα έχουν κρατήσει για τους μεγαλοκαρχαρίες να είναι. Σου λέει να κάνουμε net billing.
ταυτοχρονισμένο στην ψηφισμό με αγορά και πώληση. Σου λέει ότι περισσεύει θα το αγοράζω εγώ 6, αλλά όταν θα χρειάζεσαι ενέργεια εσύ από το δίκτυο θα στην πουλάω 16. Μάλιστα. Ωραία. Και δίκτυα χαμηλή τάση δεν υπάρχουν, άρα ενεργειακές κοινότητες φούσκα είναι. Όλα είναι βιομηχανία. Κύριε Σαχίνη, το πολυνομοσχέδιο μιλάει τώρα για την ενεργειακή κοινότητα πολιτών που θα ιδρύσουν στις περιφέρειες. Αν δείτε, αν διαβάσετε τις διατάξεις που το έχω κάνει φίλο και φτερό το νομοσχέδιο, μιλάμε αν προχωρήσει αυτό, εγώ θα γίνω αστροναύτης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα, πείτε μου και κάτι. Δεν μπορεί το κάρο να φέρνει το άλογο. Αν δεν εξυγχρονιστούν, δεν αναβαθμιστούν και δεν επεκταθούν όλα τα δίκτυα της χώρας, ό,τι και να συζητάμε, απλά κοροϊδεύουμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Και κάτι τελευταίο θέλω να μου πείτε. Αυτό σε σχέση με την αναγκαία αναβάθμιση είχε και μία άλλη παράμετρο, διότι εδώ πληρώνουμε τώρα, μου είπατε πανοπρίκη, τη ρευματοκλοπή και την απώλεια από τα φθαρμένα και δίκτυα χαμηλής τάσης. Αυτά τα πεπαλαιωμένα και τα λοιπά. Αυτά τα συντήρητα. Πρέπει να γίνει συντήρητα. Δεν γίνονται αυτά τα συντήρητα. Αυτά τα συντήρητα είναι από τις αιτήσεις που καιγόμαστε το καλοκαίρι. Να σας πω κάτι. Μισό λεπτό. Όταν 240.000 χιλιόμετρα έχουμε ένα αέριο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσης και υψηλής τάσης και έχουμε υπογειοποιήσει μόνο το 10%, καταλαβαίνετε σε τι κίνδυνο μπαίνει η χώρα με τις πυρκαγιές το καλοκαίρι εξαιτίας των ΑΡΚ που δημιουργούνται στα ηλεκτροφόρα καλώδια του δικτύου. Από εκεί σας θυμίζω στη Βαρυμπόμπη πως ξεκίνησε πέρσι μεγάλη φωτιά, πρόπερσι στο Λαύριο, και έχουμε συνέχεια πως σκάνε μετασχηματιστές. Γιατί σκάνε μετασχηματιστές, κυρία Σαχίνη? Διότι είναι ασυντήρητοι, είναι ελαίου τύπου, παλιού τύπου. Αντί να μπουν σύγχρονοι μετασχηματιστές ξηρού τύπου, οι οποίοι έχουν μεγάλο βαθμό προστασίας. Δηλαδή, αν δεν γίνουν έργα, όχι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, δεν θεραπεύει το πρόβλημα. Η χώρα χρειάζεται ηλεκτρολογικά έργα. Αυτό. Μάλιστα. Τα είπατε όλα. Άρα, διπλά το πληρώνουμε. Το καλοκαίρι το πληρώνουμε με τις πυρκαγιές. Το χειμώνα το πληρώνουμε με πανοπρίκη στα τιμολόγια. Καλά πάμε. Ναι, κύριε Σαχίνη, εδώ βγαίνει ο κύριος Σκυλακάκης και το όλο το επιτελείο το ενεργειακό και μας λέει ότι την τάδε μέρα είχαμε μηδενικές τιμές χρέωσης κιλοβατόρας διότι είχαμε υπερπαραγωγή σε πράσινη ενέργεια και χαμηλή ζήτηση. Και αυτό το βλέπουμε να γίνεται συνέχεια. Ωραία. Και έρχεται ο κακομοίρης ο καταναλωτής και λέει: αφού έχουμε 50%-60% υπερπαραγωγή από πράσινη ενέργεια, γιατί ρε γάμοτο μου, αυτό δεν φαίνεται στην τσέπη μου στον καταναλωτή που πάει να πληρώσει την κιλοβατόρα χρυσή? Αυτό πρέπει να απαντήσουν τα επιτελεία τους. Πρέπει να απαντήσουν όταν έχει τόση μεγάλη υπερπαραγωγή και διείσδυση ΑΠΕ στο δίκτυο, για ποιο λόγο συνεχίζει ο Έλληνας καταναλωτής και πληρώνει τόσο υψηλά την κιλοβατόρα? Είμαστε η τρίτη ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την χοντρική τιμή του ρεύματος. Η τρίτη. Μάλιστα. Κύριε Χρυστοδουλίδη, σας ευχαριστώ. Τα είπατε όλα. Καλημέρα σας. Καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ.